Είναι η πέμπτη χρονιά που το διοργανώνουμε. Τις τέσσερις προηγούμενες χρονιές ήταν αποκλειστικά στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Αλλά φέτος είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε σε περισσότερες πόλεις, σε περισσότερες περιφέρειες, ώστε να μεταδώσουμε το μήνυμα του επιχειρήν ακόμα περισσότερο. Η δράση ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβαν τα γεγονότα. Και αποφασίσαμε, επειδή είχαμε ρίξει πολλή δουλειά, είμαστε περίπου 30 εθελοντές που διοργανώνουμε όλη αυτή τη δράση, να μην το αναβάλουμε, αλλά να το κάνουμε 100% online. Και είναι μια γεμάτη εβδομάδα, όπως είπατε, με workshop, θεματικά panel, συζητήσεις, έναν διαγωνισμό για startup. Εμείς βλέπουμε όση ώρα μας μεταφέρετε εσείς όλες εκείνες τις πληροφορίες, βλέπουμε και πλάνα από τις προηγούμενες χρονιές, όπου και τότε βεβαίως ήταν αυξημένο το ενδιαφέρον, και η ερώτησή μου είναι κατά πόσο τελικά στις καταστάσεις που ζούμε, σε αυτή την περίοδο την δύσκολη και μια περίοδο ανασφάλειας, ακόμα και για το επιχειρήν, ακόμα και για τα οικονομικά δεδομένα, μπορεί ένας νέος άνθρωπος να αναζητήσει τελικά μεθόδους και παραθυράκι μέσα στο κομμάτι που λέγεται επιχειρηματικότητα, και βέβαια είναι ένα στοιχείο το οποίο φαντάζομαι θα το έχετε και μπορείτε να μας το αποκαλύψετε μέσα και από τις τελικά συμμετοχές που έχουν δηλωθεί διαδικτυακά να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, γιατί χθες ξεκίνησε μόλις η εβδομάδα αυτή. Ακριβώς χθες ξεκινήσαμε και διαρκεί μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου. Πιστεύουμε ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό το επιχειρήν και ότι είναι ίσως από τις λίγες διεξόδους που θα μπορούσε να καταφύγει κάπου. Θα αλλάξει η ατζέντα με βάση τα δεδομένα, κυρία Κόκα, αυτή τη φορά? Δηλαδή ο κορονοϊός βάζει στο τραπέζι νέα δεδομένα για το επιχειρήν πλέον? Σίγουρα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και κάποια workshop πώς θα είναι η εποχή μετά τον κορονοϊό, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός μετά τον COVID, που ειδικά για την Κρήτη νομίζω είναι πολύ σημαντικό, που ένα μεγάλο μέρος της βασίζεται στον τουρισμό. Οπότε θα δούμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, τι πιστεύουν οι ειδικοί του χώρου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όταν επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Εξαιρετικοί δεκάδες θα είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνομιλήσουν τελικά με το ενδιαφερόμενο κοινό. Θέλω να μας δώσετε λίγο το σφιγμό, τα πρόσωπα και να πούμε βεβαίως και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος ο οποίος μας παρακολουθεί να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικτυακές συνεδρίες, τις διαδικτυακές συζητήσεις με ανθρώπους του χώρου, με ανθρώπους του επιχειρήν, οι οποίοι σίγουρα έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούνε σε μια περίοδο που είμαστε εξαιρετικά μπερδεμένοι. Φυσικά. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει εγγραφή στο startup.pavlagris.org. Εκεί θα βρει αναλυτικά και όλη την ατζέντα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. Όπως είπαμε, ξεκίνησε χθες, διαρκεί μέχρι την Κυριακή. Από χθες μέχρι την Πέμπτη γίνονται διάφορα workshop με διάφορες θεματικές. Και την Παρασκευή ξεκινούν τα πάνελ των πόλεων. Τι θέλαμε να καταφέρουμε με αυτό? Αυτό που μας βοήθησε στο ότι φέτος γίνεται online είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε άτομα από το εξωτερικό, Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν κάποια τεχνολογική επιχείρηση ή διαπρέπουν στο εξωτερικό, και υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πιο δύσκολο να τους φέρουμε στην Ελλάδα για να μιλήσουν. Οπότε έχουμε αρκετούς διακεκριμένους τέτοιους ανθρώπους. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα, κυρία Κόκα, εάν σας είναι εύκολο, έτσι, για να αντιληφθεί και ο κόσμος το μέγεθος και της ποιότητας, έτσι, εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι τελικά θα δώσουν συμβουλές, γιατί οι συμβουλές πρέπει να δίνονται σε αυτούς που έχουν το εμπειρικό, που έχουν δηλαδή τη γνώση, που έχουν περάσει σκοπέλους δύσκολους, οικονομική κρίση και όχι μόνο, και κατάφεραν τελικά να αντέξουν μέσα σε χρόνια δύσκολα, και τελικά κατάφεραν οι startup εταιρείες τους και όχι μόνο οι επιχειρήσεις τους να ανέβουν στα ύψη, έτσι, τα ποσοστά τους. Σωστά. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, που είναι στο MIT Lab στην Αμερική, που πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας. Είναι στο πάνελ των Χανίων, αλλά φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα πάνελ των πόλεων από οποιαδήποτε πόλη, αρκεί να έχει κάνει την εγγραφή του πριν. Έχουμε τον κύριο Γραβάνη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι επίσης ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας.
Επίσης και οι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι θα συντονίζουν τα πάνελ. Έχουμε και το δικό μας, το Μάνο, το Δασκαλάκι από εδώ, από την Κρήτη TV. Θα είμαι έτοιμη να τον αναφέρω. Έτσι. Το Γύρο Καμπουράκι από το Sky και πολλούς ακόμα για κάθε πόλη αντίστοιχα. Μάλιστα, είστε νέοι άνθρωποι, ξεκινήσατε με πολλές προσδοκίες πριν από περίπου 5 χρόνια. Μία ομάδα ατόμων που οραματίστηκε μία διαφορετική εικόνα της χώρας μας και μεσούσης της κρίσης. Δεν ξέρω αν το στοίχημα τελικά που είχατε βάλει εκείνη τη μέρα το έχετε πετύχει, νιώθετε ότι το έχετε πετύχει και η αλήθεια είναι αυτό που θα ρωτούσε και εύλογα κάποιος, είναι μέχρι πού τελικά έχετε ανεβάσει τον πήχη και τις προσδοκίες σας από εδώ και στο εξής. Νομίζω το έχουμε πετύχει σε και αν σηκώνει περαιτέρω διεύρυνση, έτσι, του θεσμού. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος και για περαιτέρω εξέλιξη. Αυτό που μας ικανοποιεί είναι όταν βλέπουμε ανθρώπους που είτε έχουν παρακολουθήσει τις δράσεις μας, είτε τα συνέδρια που κάνουμε, είτε αυτό που κάνουμε φέτος στο online. Όταν προκύπτει κάτι από όλο αυτό, όταν βγαίνουν κάποιες ιδέες, έχουμε κάποια άτομα που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση, μετά από αυτό που έχουν προκύψει συνεργασίες, που επίσης είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να προωθήσουμε τις συνεργασίες και τις συνέργειες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό μαζί, δεν θέλουμε το κακό του άλλου. Και ναι, αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Για πείτε μου κάτι, αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο είδους συζήτηση? Φυσικά, μπορώ να σας πω και ποιο. Ναι, έτσι διαδραστικά, να μας μεταφέρετε ακριβώς ποια είναι η θεματολογία αυτή τη στιγμή της διαδικτυακής έτσι, συζήτησης που πραγματοποιείται στο Startup Greece που ξεκίνησε, υπενθυμίζω, χθες. Κυρία Κόκα. Μόλις τελείωσε βασικά το workshop που ήταν οι συνθήκες μετά τον κορονοϊό στον τουρισμό και αυτή τη στιγμή είναι εργαλεία για startups για το UX. Να το εξηγήσω καλύτερα, είναι για το interface, για αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά σε ένα site, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι συνεχίζετε και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου, αν δεν απατώμε. Ναι, σωστά. Και αν μπορώ να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή τρέχει και ο startup διαγωνισμός, που έχουμε βραβεία έως και 10.000 ευρώ για τους πρώτους νικητές, που μπορούν να δουν αναλυτικά στο site μας επίσης. Και επειδή ο διαγωνισμός λήγει σήμερα το βράδυ στις 12, όποιος έχει κάποια ιδέα, κάποια startup που είναι σε πρώιμο στάδιο, θα είναι μεγάλη μας χαρά να δούμε την αίτησή του και φυσικά να κερδίσει και τα αντίστοιχα δώρα. Μάλιστα. Οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με παροχή πληροφοριών για όλους τους νέους, για την νεολαία που θέλουν να κάνουν το νέο τους ξεκίνημα δειλά-δειλά στο επιχειρήν και μέσω του διαδικτύου. Εδώ είναι λοιπόν Startup Greece, ξεκίνησε χθες. Μπορείτε βεβαίως να αναζητήσετε εκεί το ειδικό link στο διαδίκτυο προκειμένου να παρακολουθήσετε όλες τις συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα και έως τις 10 Μαΐου. Κυρία Κόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας και ευελπιστώ να συνομιλήσουμε, γιατί πραγματικά έχουμε πολλά στοιχεία να ανακοινώσουμε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και στο τηλεοπτικό κοινό τις επόμενες ημέρες. Εννοείται, θα είναι χαρά μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και πολλά μπράβο.